Στα περσινά επίπεδα θα διατηρηθούν οι τιμές των εισιτήριων του υπεραστικού ΚΤΕΛ μετά από σχετική απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπεραστικών ΚΤΕΛ κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου στις 7 Φεβρουαρίου στο Κιλκής. Μπροστά στην οικονομική κρίση που πλήττει πλέον και τη χώρα μας, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπεραστικών ΚΤΕΛ, με τη σύμφωνη γνώμη των μελών της, αποφάσισε να μην προχωρήσει σε νέα αύξηση το 2009 σε μια προσπάθεια να στηρίξει με αυτόν τον τρόπο το επιβατικό κοινό. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του υπεραστικού ΚΤΕΛ Νομού Ιωαννίνων, Γρηγόρη Γκίκα, η απόφαση αυτή ελήφθη παρά το γεγονός πως σύμφωνα με την νομοθεσία προβλέπεται η αύξηση της τιμής των εισιτηρίων κάθε έτος. Η απόφαση για τη διατήρηση των τιμών στα ίδια επίπεδα είναι απόλυτη, καθώς σύμφωνα με τον κύριο Γκίκα, καμία αύξηση της τιμής του πετρελαίου δεν πρόκειται να την επηρεάσει. Λόγω της οικονομικής κρίσης αυτή τη χρονιά, ενώ προβλέπεται από τη διευθυντική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και Μεταφορών κάθε έτους αύξηση, ζητήσαμε στο να μην υπάρχει για το 2009 αύξηση και να μετακυριστεί αυτό το βάρος στο επιβατικό κοινό. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο απασχόλησε τη διοίκηση των υπεραστικών λεωφορείων της Ομοσπονδίας. Συζητήσαμε και είπαμε ότι φέτος λογικό, μετά την πτώση που υπάρχουν στα καύσιμα, και αυτό να λέγεται ότι γιατί το ακούω κατά κόρον ότι όλα ανεβαίνουν, άρα και τα υπεραστικά λεωφορεία θα παίρνουν αυξήσεις, από μόνοι μας ζητήσαμε, λόγω της πτώσης που υπάρχει στο πετρέλαιο, να μην μετακυριστεί καμία αύξηση στους επιβάτες. Κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου, στο οποίο συμμετείχε και ο Υπουργός Μεταφορών Ευρυπίδης Τηλιανίδης, συζητήθηκαν και θέματα που αφορούν την συλλογική σύμβαση εργασίας των εργαζομένων στις υπεραστικές μεταφορές, καθώς και άλλα επιμέρους ζητήματα. Την ίδια στιγμή, θετικά είναι τα πρώτα στοιχεία από την ολιγοήμερη λειτουργία των νέων εγκαταστάσεων του υπεραστικού ΚΤΕΛ στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου. Παρά τα μικροπροβλήματα που εντοπίζονται, οι παρεμβάσεις είναι έγκαιρες για τη διευκόλυνση του προσωπικού και των επιβατών. Μία πρώτη παρέμβαση είναι η έναρξη του αστικού ΚΤΕΛ από αύριο, ένα δρομολόγιο που θα διασχίζει την οδό Γεωργίου Παπανδρέου για την εξυπηρέτηση των επιβατών του υπεραστικού ΚΤΕΛ. Μάλιστα,